ημίν πλουσίαν την διαχάρινεν της έργης ημών του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτωρα. Εν εις κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθείς του Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Χριστίνε ημάς ο πάσης τη λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρη την ελέησον. Παναγία σε χάντη υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένη Μαρίας και σώσον ημάς τα πάντα παρακείων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον. Ό,τι πρέπει στη βάσα δόξα ημί και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε δεϊθόμεν. Ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως στο λαό εις νική μεταποιήσας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγκιάσας τη αφράτως επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα, αγίασον το είδωρ τούτο, την ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος. Και επίησον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατήστε και αοράτων εξιτήριων. Ότι σώων το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Κλήρων Κύριε το ούσου και επάξον ημών, ο εν Ιορδάνη Βαπτιστή είναι καταδεξάμενος και αγιάσες τα ύδατα. Και ευλόγησον πάντες ημάς, που δια της κλήσεως του εαυτών αυχαίνος, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς επιστήνη του οικιασμού σου, δια της του ύδατος σου του μεταλήψεως των κερατισμού, και γενέστε μην κύριε ησυχία ψυχή και σώματο. Σύγχαρη ο αγιασμό των ψυχών και του σωμάτων με ξητέο Θεό Σιμών, και εσύ δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να απέμπουμε στα άναρχου του Πατρίκη του Παναγίου και καθόλου ο οποίο πνεύματι είναι και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Σώσον κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων χαρούμενος και των συμφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον η κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων χωρούμενος και των συμφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενων και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Πόνσον δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε προρώσα τα πλημελήματα ημπόλ και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Ταξίαρχε εκπρόσωπε της αστυνομίας, εκπροσωπώντας το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας Μαντινίας και Κοινουρίας κύριον Αλέξανδρον, θα ήθελα να σας μεταφέρω τις ευχές του και τις θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους εκοπίασαν για την αποπεράτωση αυτού του έργου, το οποίο πραγματοποιήθηκε προς την ωφέλεια
όλων των συμπολιτών, των δημοτών, καθώς και των κατοίκων του χωριού μας. Ο Άγιος Αθανάσιος, στο οποίο το προάβλιο βρισκόμαστε σήμερα, ευχόμεθα να σας προστατεύει πάντοτε και να σας αγιάζει. Καλή δύναμη σε όλα σας τα έργα. Ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Μακαρούνη και όσους παρευρίσκονται εδώ τον κύριο Δατούλη, χρόνια πολλά και πάντα να εγκαινιάζουμε τέτοια έργα. Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, φίλε Νίκο, Πρόεδρε εδώ της τοπικής κοινότητας Ριζών, σήμερα είναι μια ιδιαίτερα χαρούμενη μέρα, γιατί ένα σημαντικό έργο για την Τεγέα, ένα σημαντικό έργο για τις Ρίζες, για ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο παραγωγικά χωριά του Δήμου μας, ένα χωριό που παρόλο τα χωριά μας αδειάζουν, εξακολουθεί να έχει ζωή και να έχει κόσμο, είναι τα εγκαίνια της πλατείας, της κεντρικής πλατείας των Ριζών, ένα έργο σημαντικό που το περίμεναν πάρα πολλά χρόνια οι κάτοικοι εδώ των Ριζών και όχι μόνο. Ολοκληρώθηκε πριν ένα μικρό χρονικό διάστημα και σήμερα κάνουμε τυπικά τα εγκαίνια. Είναι σημαντική μέρα γιατί ένα μεγάλο έργο στην Τεγέα ολοκληρώνεται. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι να προσπαθήσουμε και να στηρίξουμε με έργα τα χωριά μας, τα οποία δυστυχώς φθήνουν από ανθρώπους, με έργα όχι μόνο αναπλάσεων και καλύτερης έτσι, εικόνας των χωριών, αλλά και έργα ουσίας, αγροτικής οδοποιίας, υδρεύσης κλπ. Στα χωριά μας, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στον πρωτογενή τομέα του Δήμου μας. Σήμερα οι κάτοικοι εδώ του χωριού αποφάσισαν να γίνουν τα εγκαίνια ανήμερα της τοπικής εορτής της Αγίας Μαρίνας, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Ευχαριστίες. Όπως όλοι γνωρίζουμε, για να γίνει ένα δημόσιο έργο απαιτείται χρόνων προετοιμασία και υλοποίηση. Δυστυχώς τα δημόσια έργα δεν προχωρούν πολλές φορές με τους ρυθμούς που προχωράει ένα ιδιωτικό έργο, επειδή υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχουν όλα αυτά που πρέπει να ακολουθηθούν. Και πάντα έρχεται τη στιγμή που γίνεται τα εγκαίνια και κάποιος, δήμαρχος ή περιφερειάρχης ή οποιοδήποτε έτσι θεσμικός παράγοντας, έχει τη χαρά και την τιμή να εγκαινιάζει ένα έργο. Όμως, όπως είπα, το έργο έχει μια μακροχρόνια πορεία, κάθε έργο έχει μια μακροχρόνια πορεία, έτσι και το έργο αυτό, το έργο των Ριζών, έχει μια μακροχρόνια πορεία και οφείλουμε και είναι υποχρέωσή μας ως Δήμαρχος και ως Δημοτική Αρχή να ευχαριστήσουμε όλους όσους, το είπε προηγούμενα και ο παπάς εδώ του χωριού, όσους συνέβαλαν ώστε να δημιουργηθεί αυτό το πολύ ωραίο έργο. Καταρχήν θέλω να ενημερώσω ότι το έργο αυτό είναι ενταγμένο και χρηματοδοτήθηκε από ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ένα πρόγραμμα με ευρωπαϊκά χρήματα από τα ΕΣΠΑ που ονομάζεται TAPTOC. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από το ΕΣΠΑ από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή του κ. Τατούλη, ο οποίος σήμερα παρευρίσκεται, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει χρηματοδοτήσει αρκετά έργα από τότε που δημιουργήθηκε μέχρι και σήμερα στο Δήμο μας. Να πω για τους όσους δεν γνωρίζουν ότι είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί έργα στα χωριά του Δήμου μας και όχι στην πόλη της Τρίπολης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα πρόγραμμα λοιπόν που δημιουργήθηκε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή του κ. Τατούλη και συνεχίστηκε από την υπάρχουσα Αθηνή Περιφερειακή Αρχή του κ. Νίκα. Το έργο λοιπόν αυτό εντάχθηκε με απόφαση της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής τον Ιούλιο του 2019, ύστερα από πρόταση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής του Αγίου Παπή. Θέλουμε λοιπόν, και είναι υποχρέωσή μας, να ευχαριστήσουμε. Ο Δήμος του Παπιές δεν είναι μαζί μας, ο κ. Δατούλη που είναι μαζί μας, που ενέταξε αυτό το έργο. Σε ξεχώρισα. Επομένως, είναι ένα έργο που εντάχθηκε. Εμείς ακολουθήσαμε, κάναμε τις τροποποιήσεις που απαιτήθηκαν μετά από συνεννόηση και με την τοπική κοινότητα και με εδώ τον Παπακώστα, που είχαν κάποια θέματα που ήθελαν εδώ στην πλατεία. Έγινε και επέκταση του φυσικού αντικειμένου για να γίνει και το υπόλοιπο κομμάτι από εκεί της πλατείας. Δημοπρατήθηκε το έργο, το πήρε κάποιος ανάδοχος, το έκανε και σήμερα είμαστε στη μεγάλη χαρά να, όπως είπα, να εγκαινιάζουμε ένα έργο.
Να ευχαριστήσω, δεν είναι παρόν, και τον κύριο Σκατζό, που είναι τώρα ο αντιπεριφερειάρχης και ο υπεύθυνος του ΤΑΠΤΟΚ, και τον κύριο Περιφερειάρχη βέβαια, για κάποιους λόγους ανοιγημένων υποχρεώσεων δεν μπορούν να παρευρίσκονται σήμερα μαζί μας, για τη συνεργασία αυτή που είχαμε, για την υλοποίηση αυτού του έργου, αλλά και άλλων έργων, τα οποία εντάξαμε αυτή την τετραετία ως Δημοτική Αρχή και ως Περιφερειακή Αρχή και υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν αυτά τα 4 χρόνια περίπου της θητείας μας. Να ευχηθώ λοιπόν το έργο να είναι καλορίζικο. Να πω, αφού είμαστε στην Αιγαία, ότι άλλα δύο πολύ σημαντικά έργα σε δύο μεγάλα χωριά του Δήμου μας στην Αιγαία ξεκινούν τις επόμενες μέρες. Και το ένα είναι που θα ξεκινήσει αυτή τη βδομάδα η πλατεία στην Κερασίτσα. Είναι εδώ ο πρόεδρος Γιάννης Χασάπης. Και είναι και το μεγάλο έργο της ανάπλασης της περιοχής Αλόνια στην κοινότητα Σταδίου, δίπλα στο Δημαρχείο Τεγέας, και αυτό ένα μεγάλο έργο το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και μέχρι το τέλος Ιουλίου θα υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινήσει η υλοποίησή του. Καλορίζικα, πρόεδρε, καλορίζικη πλατεία, να το χαρείτε όλοι οι κάτοικοι. Ήδη προχθές έγινε και το γλέντι εδώ στο πλατεία. Και θέλω απλώς να πω ότι ήταν πολύ σημαντική η πρωτοβουλία μας να δημιουργήσουμε ένα ταμείο για την Αρκαδία με 20 εκατομμύρια ευρώ. Το ξέρει ο Δήμαρχος, το ξέρουν όλοι. Δυστυχώς από τα 20 εκατομμύρια έχουν περισσέψει πάνω από 6 με 7 εκατομμύρια τα οποία δεν εντάξαν καινούργια έργα. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να το εξετάσουμε. Χαίρομαι για την εξέλιξη αυτή. Καθυστέρησαν τα έργα, έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Καθυστέρησαν όχι με την υπαιτιότητα της Δημοτικής Αρχής, αλλά κυρίως με την υπαιτιότητα της καινούργιας ηγεσίας στον ΤΑΠΤΟ. Δεν το λέω ως κατηγορία, απλώς θέλω να το σημειώσω. Και θα ήθελα να σημειώσω πάλι ότι αυτά τα 5-6 εκατομμύρια που χάθηκαν για την Αρκαδία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Και δεν θα πρέπει οι πολίτες να επιτρέψουν πάλι να υπάρξουν διαδικασίες οι οποίες να ακυρώνουν σημαντικά και μεγάλα έργα τα οποία έχουμε ήδη δρομολογήσει για την Αρκαδία. Γιατί αντιλαμβάνομαι και θα σας περιμένω και εγώ και ο Βαγγέλης ο Γιαννακούρας και ο Γιώργης ο Μελώτης και οι άλλοι συνεργάτες μας ότι υπάρχει μία θα έλεγα οργή όλων αυτών απέναντι στην Αρκαδία. Προσπαθούν να τη δυσφυρμούν συνεχώς και χαίρομαι όμως γιατί όλα αυτά τα χρόνια το επίπεδο ανάπτυξης της Αρκαδίας είναι πολύ καλύτερο από το επίπεδο ανάπτυξης όλων των υπόλοιπων περιφερειακών ενότητων. Καλορίζικο λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά σε όλους.